Τα τελευταία ραντεβού με την εφορία για φέτος με τους φορολογούμενους να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν μια σειρά από φόρους. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι πολίτες θα πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που ανέρχονται στο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημά τους. Δηλαδή στα 150 ευρώ ας πούμε, για ένα αυτοκίνητο θα πάει στο 300 ευρώ από το 19. Ήθιστε βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία χρόνια να δίνει μια μικρή παράταση των 7 ή 8 ημερών, αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε. Άρα καλό θα είναι, είναι μια υποχρέωση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Πρέπει να έχουμε πληρώσει όλα μας τα τέλη, γιατί θα τα βρούμε επί 2 φορές μετά, είναι πρόστιμο. Δεν θα ήθελα να θίξω το θέμα φόροι, γιατί είναι πάρα πολλά πλέον στις μέρες μας, δεν μένει τίποτα και δουλεύουμε. Και περνάνε τα χρήματα από τα χέρια μας, αλλά δεν μένουν ποτέ. Τα έχω τακτοποιήσει όλα. Εγώ προσωπικά ναι. Παροτσινάμι. Δυστυχώς το πληρώσαμε όλο. Δεν πρέπει να αφήνουμε εκκρεμότητες. Πέρα από τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να εξοφλήσουν την τέταρτη δόση του φετινού έμφυα για να μην επιβαρυθούν με πρόστιμο 0,73%. Ενώ όσοι φορολογούμενοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, θα πρέπει να εξοφλήσουν μία ακόμη μηνιαία δόση των ρυθμίσεών τους. Τα έχουμε πληρώσει όλα. Είμαστε τέλειοι. Είμαστε φανταστικοί. Τι να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε χαρά. Εντάξει, τα οικονομικά δεν τελειώνουν ποτέ. Να πούμε επίσης ότι έχουν φορολογικές δηλώσεις που έχουν λάβει αναδρομικά. Το 2017 έχουν μέχρι 31 Δεκάτου την υποχρέωση να υποβάλουν στην πληρωματική δήλωση χειρόγραφη στην αρμόδια δόη που υπάγονται και τέλος όσοι δεν έχουν κάνει το Α21 για να λάβουν δηλαδή το επίδομα παιδιού, το σύστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι την 31 Δεκάτου. Πάντως, το 2018 κλείνει με περισσότερες από 110.000 κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων που χρωστούν στην εφορία. Δεν το ξεχνάμε βέβαια. Το ξέρουμε ότι θα τα πληρώσουμε, αλλά τουλάχιστον μια μέρα να ξεχαστούμε από αυτά. Να περάσει αυτό το δύσκολο, γιατί περάσαν πολύ δύσκολα και πιστεύω αυτή η χρονιά να πάει καλύτερα. Εν τω μεταξύ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί από τις αρχές του νέου έτους μέτρα για την εισπράξη φόρων, θέτοντας εφαρμογή σχέδιο που κινείται σε δύο άξονες, όπως στοχευμένες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων για τους μεγαλοφιλέτες του Δημοσίου.